Ομιλία η οποία οργανώθηκε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο στην Αγγλία και είχα πει στους Εγγλέζους που άκουγαν περίεργοι έναν Έλληνα να φύγει αυτά τα πράγματα, ότι μετά τη λήξη του εμφυλίου υπήρξε ένα κράτος τρομοκρατίας της δεξιάς, γιατί με κάλεσε το Συντηρητικό Κόμμα της Αγγλίας και είχαν αντίληψη για μένα ότι είμαι ένας συντηρητικός, ας πούμε, στην Ελλάδα που τα βλέπει τα πράγματα με παροπίδες. Ότι υπήρχε κυνηγητό, ότι δεν μπορούσε το παιδί μιας αριστερής οικογένειας να βρει πουθενά δουλειά. Δηλαδή η οικογενειακή ευθύνη που εγκαινίασαν οι κομμουνιστές στον πόλεμο, σκοτώνοντας τις οικογένειες των αντιφρονούντων, υιοθετήθηκε και την άλλη πλευρά μετά τον πόλεμο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε και να τα συζητάμε, γιατί λάθη γίνανε και από τις δύο πλευρές. Αλλά πρέπει να τα βλέπουμε χωρίς ιδεολογικές ή κομματικές παροπίδες. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να μην επαναλάβεις τα λάθη. Εγώ βλέπω ότι μία πλευρά η οποία να διακηρύσει ότι μόλις μας δοθεί ευκαιρία θα πάρουμε τα όπλα να ξανακάνουμε εμφύλιο, και την άλλη πλευρά να δείχνει εδώ και χρόνια διάθεση συμφιλίωσης, συνεργασίας, αναθεώρησης απόψεων, συγγνώμης για τα λάθη που έκανε. Οι δεξιοί έχουν ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη τους. Οι αριστεροί ζήτησαν ποτέ. Καλημέρα κύριε Τζίμερε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.